Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε και σήμερα με την εκπομπή Ευζήνα από την τηλεόραση του Βολκάνο TV. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας και το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, να πούμε ότι την εκπομπή μας πλαισιώνουν το Sweetcom και Ερωτόκριτος στο εμπορικό κέντρο του Κατεράδου με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2286-036-438 και το 243-33. Πολυκαταστήματα Μπούμπι στη Μεσαριά με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2286-031-560 και το κομμωτήριο Πλεζίρ απέναντι από το γήπεδο του Πανθηραϊκού με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2286-082-023. Φίλες και φίλοι μου, το τελευταίο διάστημα ακούμε συνεχώς για έντονα καιρικά φαινόμενα λόγω ζέστης με υψηλές θερμοκρασίες, κάτι το οποίο έτσι και μας ανησυχεί και πρέπει να γνωρίζουμε 5 πράγματα όσο γίνεται για να προστατευτούμε καλύτερα εμείς. Συμβουλές λοιπόν θα μας δώσει ο γιατρός, ο καρδιολόγος, ο κύριος Βασίλης Νομικός, που είναι εδώ δίπλα μας σήμερα και θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Γιατρέ, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Στα τακτικά ραντεβού μας. Ακριβώς, για να ενημερώνουμε τον κόσμο όσο καλύτερα μπορούμε. Όπως και εσείς θα έχετε ακούσει, λοιπόν, γιατρέ, ακούμε για αυξημένες υψηλές θερμοκρασίες. Κάτι το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, εγώ ακούω πρώτη φορά τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί και νωρίς. Να μην θυμάμαι. Και τόσο νωρίς, ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Πράγμα λοιπόν έτσι που και μας ανησυχεί. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, για ευπαθείς ομάδες, για τα παιδιά, για ανθρώπους με καρδιακά νοσήματα. Έτσι. Οπότε, έτσι λίγο θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά τι να προσέχουμε. Mm-hmm. Τα ξέρουμε όλα, λέμε ας πούμε ότι αποφεύγουμε τη ζέστη, είναι κάτι που το ξέρουμε νομίζω όλοι. Mm-hmm. Αλλά πριν μπούμε στο τι να προσέχουμε για να μην πάθουμε, καλό θα ήταν να πούμε τι μπορούμε να πάθουμε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί υπάρχει και ηλίαση. Εγώ το λέω ηλίαση. Εσείς το λέτε θερμοπληξία. Θερμοπληξία, ναι. Αυτό. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Να τα πούμε έτσι γιατί σας πήρα μονότερμα, γιατρέ. Μια χαρά. Η εισαγωγή ήταν μια χαρά. Κοιτάξτε, κύριε Βρασίνου, καταρχήν το θέμα των υψηλών θερμοκρασιών, όσο κι αν υπάρχουν και εδώ οι περίφημοι αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Και η μέση θερμοκρασία πια του πλανήτη ανεβαίνει συνεχώς. Άρα δεν είναι το αν στο παρελθόν, ξέρεις, τότε είχαμε πάλι μια ψηλή θερμοκρασία. Ναι. Είχαμε, αλλά τώρα γίνεται όλο και πιο συχνά. Δηλαδή έχουν αυξηθεί οι μέρες τις οποίες έχουμε καύσωνες πια. Μάλιστα, ναι. Καύσωνα είχαμε, εγώ τον θυμάμαι ακόμα γιατί έτυχε να εφημερεύω εκείνη την ημέρα, το 1987 πρέπει να ήταν, που είχαμε έναν τεράστιο καύσωνα στην Αττική που είχαμε δεκάδες θύματα. Και ως εφημερία εκείνη μέρα στο νοσοκομείο που ήμουν, είχαμε δεχθεί δεκάδες περιστατικά. Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποιήσαμε τι μπορεί να συμβεί. Ακριβώς. Είχαμε και θύματα τότε πολλά. Τώρα πια και πιο ενημερωμένοι είμαστε και τα air condition που έχουν μπει στη ζωή μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα και βοηθούν πάρα πολύ. Και όμως πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μάθουμε να ζούμε αναγκαστικά και με αυτές τις θερμοκρασίες. Ξέρετε, παλιότερα, γιατρέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, λέγαμε ότι τον Αύγουστο. Ναι, έτσι είχαμε μάθει τη ζέστη. Τώρα βλέπετε οι αρχές Ιουνίου και τουλάχιστον υπάρχει μια αναγγελία ότι πιθανότατα θα έχουμε τις προσεχείς μέρες πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Κοιτάξτε, η θερμοπληξία είναι κάτι που μπορεί να εμφανιστεί μετά από έκθεση σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες επί πολλές ώρες. Αυτό ξεκινάει όταν φτάσουμε πια να έχουμε συμπτώματα, τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ επικίνδυνα. Σκεφτείτε ένας άνθρωπος που έχει πάθει θερμοπληξία και έχουν εμφανιστεί τα συμπτώματα, σας πω ποια είναι, έχουμε μια θνησιμότητα που περνάει το 20%. Δηλαδή, ένα στους 4, στους 5 με θερμοπληξία θα χαθεί, θα μας πεθάνει, ό,τι και να κάνουμε. Αλήθεια. Δηλαδή, χειρότερα από το να πάθεις έμφραγμα. Άρα, πρέπει να προλάβουμε να μην φτάσουμε εκεί. Όταν φτάσουμε, τα συμπτώματα, υπάρχει ένας λίθαργος, μια αδυναμία, αρχίζουμε να χάνουμε την εφίδρωση, ο άνθρωπος σταματάει να μπορεί να βγάλει νερό στην επιφάνεια και κυρίως ανεβάζει πάρα πολύ ψηλούς πυρετούς. Περνά το 40 και 41 ακόμα. Έχει χαλάσει εντελώς το σύστημα θερμορύθμισης που λέμε που έχει το σώμα. Μάλιστα. Από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Είναι μια κατάσταση που να μην φτάσει κανείς εκεί. Βέβαια.
Έτσι, καλύτερα να μείνουμε στην πρόληψη, γιατί μετά τα πράγματα είναι άσχημα. Ακριβώς. Όταν ήμουν παιδί. Mm-hmm. Παιδί, ναι. Παιδί. Προχτές. Ναι. Είχα πάθει ηλιασία, γιατρέ, αλλά. Mm. Σε ήπια μορφή. Σε ήπια μορφή, με πολύ ψηλό πυρετό, ομολογώ. Mm. Με πολύ ψηλό πυρετό, που συνεχώς, ας πούμε, τότε θυμάμαι, οι γονείς μου με έκαναν συνεχώς μπάνιο. Σωστά, είναι μια αντιμετώπιση. Ακριβώς, μου έβαζαν. Επιθέματα, με νερό, με πετσέτες. Ακριβώς, ναι. Και πάρα πολλά υγρά. Ακριβώς αυτό. Να υποθέσω λοιπόν ότι. Αυτό που περιγράψατε ακριβώς. Σε περίπτωση που. Ομιγέννη, το λέμε να μην συμβεί. Αλλά αν συμβεί, καταρχήν πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο, αν συμβεί. Ναι. Οι πρώτες βοήθειες είναι αυτό, να καλύψουμε το σώμα με βρεγμένες πετσέτες, βρεγμένα σεντόνια, mm-hmm. με έτσι δροσερό νερό mm-hmm. και ή δυνατόν να υπάρχει μια μπανιέρα mm-hmm. να μπει κάποιος και μέσα. Μάλιστα. Πολλά άλλα πράγματα στο σπίτι δεν μπορούμε να κάνουμε, να του δώσουμε mm-hmm. νερό σαφώς, mm-hmm. Ηλεκτρολίτες, αλλά θέλει νοσοκομειακή αντιμετώπιση γιατί θα χρειαστούν ενδοφλέβια ορή, mm-hmm. υπάρχει πιθανότητα να καταρρεύσουν όργανα πολλά, δηλαδή χαλάνε τα νεφρά, χαλάει το σηκώτη, η καρδιά μπορεί να παρουσιαστεί μέχρι και έμφραγμα, δηλαδή είναι πολύ βαριά εικόνα. Μάλιστα. Που ευχόμαστε ποτέ κανείς να μην περάσει. Τώρα, από εκεί και μετά λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα μέτρα που εσείς για να μην φτάσουμε εκεί. Για να μην φτάσουμε. Καταρχήν να δούμε ποιοι είναι ευπαθείς ομάδες, ποιοι είναι mm-hmm. επιρρεπείς mm-hmm. και πιο εύκολοι στο να πάθουν mm-hmm. μια θερμοπληξία. Προφανώς είναι άτομα μεγάλης ηλικίας. Mm-hmm. Είναι αυτοί που έχουν βαριά καρδιαγγειακά νοσήματα, έχουν ζαχαροδιαβήτη. Κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν, τα άτομα που παίρνουν αντικαταθλιπτικά, ναι. θα σας πω γιατί. Γιατί με τη ζέστη ρίχνουν και εύκολα πίεση, μπορεί να καταρρεύσει ο οργανισμός σου, θέλει προσοχή mm-hmm. τα άτομα αυτά. Mm-hmm. Προφανώς καρκινοπαθείς, τα πολύ μικρά παιδάκια. Βέβαια θα μπορούσε να το πάθει και ένας πιο νέος άνθρωπος, χωρίς μεγάλα προβλήματα υγείας. Παραδείγματος χάρη, αν δουλεύει σε έναν χώρο που ζεσταίνεται ο χώρος πάρα πολύ, ναι. σε ένα μηχανουργείο, σε μια κουζίνα, mm-hmm, mm-hmm. τα άτομα αυτά το καλοκαίρι πρέπει να πίνουν πάρα πολύ νερό, δεν υπάρχει άλλη πρόληψη. Ναι. Έτσι, πάρα πολύ νερό, 5 και 6 λίτρα την ημέρα πίνουν mm-hmm, πολύ. Mm-hmm. Τα άτομα αυτά λοιπόν πρέπει να ξέρουν τον καιρό, τις μέρες με τις πολύ μεγάλη θερμοκρασία, να αποφύγουν προφανώς την έκθεση στον ήλιο. Δεν είναι ανάγκη να πάνε μπάνιο εκείνη την ημέρα. Σωστά, ακριβώς. Δεν είναι ανάγκη να πάνε να ψωνίσουν εκείνη ακριβώς, την ημέρα. Ακριβώς. Αν κάπου πάνε να μετακινούνται ή δυνατόν με αυτοκίνητα που έχουν air condition, mm-hmm. να φροντίσουν στα σπίτια τους να μένουν σε air condition. Αν δεν έχουν mm-hmm. και κάνει πολύ ζέστη, να πάνε σε ένα γείτονα, σε ένα φίλο, mm-hmm. σε ένα mm-hmm. παιδί, mm-hmm. σε κάποιον που έχει air condition, να τους κρατάει μια θερμοκρασία χώρου mm-hmm. Ανοιχτή. Mm-hmm. Τα ρούχα μας πρέπει να είναι ανοιχτόχρωμα ή δυνατόν. Για να μην προσελκύουν τον ήλιο, να φοράμε Φωσέρα. Κάποιο καπέλο, ναι, ναι, ναι. το αντιλιακό μας, όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουμε όλοι, ένα ελαφρύ φαγητό, να αποφεύγουμε, γιατί πολλοί θεωρούν ότι ας πιω μια μπύρα, ναι. τη ζέστη είναι σαν να πίνω νερό. Ναι. Να ξέρουμε ότι όλα τα ενοπνευματώδη, πίνεις μεν υγρά πολλά, ειδικά με τις μπύρες, αλλά χάνεις και πολλά υγρά, ουρείς και πολύ, σύν του ότι το ενόπνευμα κάνει μια μεγάλη διαστολή στα αγγεία στην περιφέρεια, με το οποίο χάνουμε νερό, υδρώνουμε υπερβολικά πολύ. Μάλιστα. Και έτσι θέλει προσοχή. Επίσης, μεγάλη προσοχή χρειάζονται όλα τα ποτά που περιέχουν πάρα πολύ καφεΐνη, mm-hmm. γιατί αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος mm-hmm. και αποβάλεις πάλι μεγαλύτερη ποσότητα νερών, οπότε πάλι μπορείς εύκολα να βρεθείς σε έλλειψη. Mm-hmm. Άρα τις μέρες εκείνες τα αποφεύγουμε. Και γενικότερα το καλοκαίρι, να πούμε, ναι, πόσο μάλλον. Εντάξει, παίζει ρόλο σε τι περιβάλλον ζεις, ναι, σωστά. Τα νοσήματα τα συνυπάρχοντα, μην τη στηρίσουμε τον καφέ μας από όλους, δεν χρειάζεται. Ναι. Όχι, δεν μπορούμε. Προσοχή, να τα ενεργειακά ποτά. Τα ενεργειακά ποτά που έχουν πάλι μέσα, έχουν καφεΐνη, έχουν ταυρίνη, έχουν ουσίες ερεθιστικές, δεν είναι μέσον ξεδιψάσματος. Μάλιστα. Ακόμα και τα ισοτονικά που πίνουν οι αθλητές. Δεν είναι το ιδανικό, έχουν μέσα ζάχαρη, έχουν θερμίδες, ούτε η χυμή είναι πολύ καλή λύση για πέρα από μια-δυο μέρες, γιατί έχουν θερμίδες πολλές. Ναι, ναι, ναι. Νερό, το νεράκι. Νερό. Πολύ νερό. Κάποιος ασθενής, γιατρέ, ο οποίος έχει χειρουργηθεί καρδιά, μάλιστα. το λέω μια και είστε και καρδιολόγος, πολλές φορές, πάλι θα φέρω δικό μου παράδειγμα, τον μπαμπά μου, οπότε, που είχε κάνει χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς και εγώ θυμάμαι ότι δεν τον άφηνα να βγει στον ήλιο, δεν τον άφηνα ποτέ, δηλαδή ακόμα και βράδυ με τη δροσιά, πάλι δεν τον άφηνα. Δεν ξέρω γιατί. Το έκανα φόβος, εγώ που εντάξει, ναι, αυτό.
Παρ' όλα αυτά όμως, με την ειδικότητά σας σαν καρδιολόγος, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί κίνδυνοι. Υπάρχουν. Αν το περιβάλλον, ακόμα και το βράδυ, αν έχει πάρα πολύ μεγάλη υγρασία, ας πούμε, εκείνη την ημέρα, περάσει το 70-80% υγρασία, το δέρμα μας πάβει να μπορεί να αποβάλει την θερμοκρασία, την αυξημένη του περιβάλλοντος, και γι' αυτό καλά θα είναι ακόμα και πιο βραδινές ώρες, αν δεν πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Και εξακολουθεί να έχει υγρασία, ας αποφύγουμε την έκθεση. Άλλωστε, αυτό δεν θα κρατήσει πολλές μέρες συνήθως. Μία, δύο, τρεις μέρες είναι το πολύ έντονο. Ένα επιπλέον για τους καρδιοπαθείς, θέλει να προσέξουμε λιγάκι, γιατί μέσα στα φάρμακα που πίνουν έχουν και πολλά διουρητικά, πολλά αντιπερτασικά, και δεν αποκλείεται τις μέρες του υπερβολικού καύσωνα να πρέπει σε συμβουλή πάντα με τον γιατρό τους να παίρνουν τηλέφωνο τους γιατρούς τους ελεύθερα και να τους ρωτούν μήπως πρέπει να μειώσουν ειδικά τα διουρητικά. Κάποια. Και εδώ εμπίπτει και το κομμάτι που σας είπα πριν, τα αντικαταθλιπτικά, επειδή και αυτά ρίχνουν λίγο πίεση. Τις μέρες του πολύ μεγάλου καύσωνα, επειδή πέφτει κι άλλο η πίεση, να πρέπει πάλι να μιλάνε με γιατρούς που τους δίνουν αντίστοιχα φάρμακα για να πάρουν οδηγίες. Πάντως, εξακολουθώ το μονότονο: πιείτε πολύ νερό τις μέρες εκείνες. Μόνο αν ο γιατρός έχει δώσει ειδική συμβουλή για το πολύ νερό να αποφευθεί. Τότε θα τον πάρουν τηλέφωνο να μάθουν. Πάντα συμβουλευόμαστε λοιπόν τον γιατρό. Το σωστό είναι αυτό. Επειδή σας ακούω τώρα και μιλάμε και έχετε πει 2-3 φορές για την πίεση, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λοιπόν υποτασικός, έχει κάποιο κίνδυνο όσον αφορά τη ζέστη? Όχι παραπάνω από τους άλλους. Μην του κάνουμε εμείς υπόταση με φάρμακα. Όχι να έχει ο ίδιος χαμηλή πίεση. Πάλι και σε αυτόν η θεραπεία στον υποτασικό που είναι υποτασικός από κατασκευή του, νέες γυναίκες, 9 πίεση. Πιείτε νερό. Νερό. Πολύ νερό. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε και λιγάκι για λίγες μέρες το αλάτι. Λίγες μέρες, δεν θέλει για μόνιμα. Λίγες μερούλες, λίγο αλατάκι παραπάνω, λίγο τυρί παραπάνω, λίγο αλμυρό φαΐ. Δεν θα τα κάνει κακό για μικρό διάστημα. Πάλι εφόσον γιατρός δεν τους το έχει απαγορεύσει. Ακριβώς. Εγώ γελάω τώρα, γιατρέ, με την έννοια ότι και εγώ είμαι υποτασική. Και εγώ όμως έχω μονίμως το αλάτι. Δεν το έχετε κόβετε ποτέ. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, αν δεν είστε υπερτασική, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Και όταν μου λένε κόψε το αλάτι, λέω είμαι υποτασικιά. Έχω μια δικαιολογία, ξέρετε. Νομίζω ότι εντάξει. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να δεν είναι πολλές ειδογίες. Είναι αυτό πάλι. Επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως. Τα ευπαθή άτομα, μεγάλες ηλικίες, βαριές καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, διαβητικοί, τα παιδάκια, συμβουλή από τον γιατρό τους, αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο επί ώρα, αν αναγκαστούμε να βγούμε ανοιχτό χρώμα ρούχα, πολύ νερό, καπέλο, αντιλιακό, γυαλιά ηλίου, εντάξει αυτό είναι για το μάτι, αλλά και γρήγορα σε χώρο δροσιζόμενο. Έτσι. Αν όμως όμοι γίνεται για κάποιο λόγο, μας ξεφύγει η κατάσταση και αρχίσουμε και αισθανόμαστε έντονη καταβολή, εφίδρωση, αδυναμία, θαμπώνει η όρασή μας, πάμε, ειδικά αν πάμε να ανεβάσουμε πυρετό, άμεσα σε ένα νοσοκομείο. Και πάντα θα σταθώ εγώ κλείνοντας, γιατρέ, ότι πάντα επικοινωνούμε με τον γιατρό μας. Είναι το σωστό. Για οτιδήποτε, βέβαια το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε όλες μας τις συζητήσεις. Ζητάμε καλό οδηγίες. Είναι να συμβουλευόμαστε, γιατί από μόνοι μας μπορεί να κάνουμε κάτι που να θεωρούμε ότι είναι σωστό και τελικά να κάνουμε χειρότερο κακό. Και αυτό που κάνετε εσείς είναι να ενημερώνετε πολύ κόσμο μαζί, ακριβώς ώστε να καλύπτουμε την πιθανή περίπτωση του να μην μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον να πάρεις σωστές οδηγίες. Γιατρέ, νομίζω, εντάξει, ήταν έκτακτο. Έκτακτο σήμερα, το θέμα, σύντομο, το δεν θέμα θέλει και πολύ αυτό ανάλυση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και θα τα ξαναπούμε με κάποιο άλλο θέμα καλά. Και πάλι. Να είστε καλά, γιατρέ. Ευχαριστώ γεια σας, πολύ. Γεια σας, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον καρδιολόγο, τον κύριο Βασίλη Νομικό. Μέτρα προστασίας λοιπόν για τον καύσωνα, για τη ζέστη, για το κύμα που λένε ότι έρχεται εντός των ημερών, αλλά και γενικότερα για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα σταθώ και εγώ σε αυτό που λέει ο γιατρός άλλη μια φορά. Πολύ νερό όλοι μας, ρούχα όσο γίνεται δροσερά και αν δεν είναι απαραίτητο να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις. Αυτό ακριβώς. Θα τα πούμε και πάλι, φίλες και φίλοι μου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό σας απόγευμα.